Σεβασμιότατες, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αισθάνομαι ευγνωμοσύνη και εγώ τόσο για την οποία εκφράζω προς την Ιερά Μονή Βατοπεδίου εν το προσώπου του Αγίου Καθηγουμένου της, τόσο για τη σύγκληση του συνεδρίου αυτού, όσο και για την δική μου πρόσκληση σε αυτό. Λέγει κάπου ο πατήρ Σοφρόνιος ότι όταν ένας άνθρωπος συναντά το Θεό, πράγματι, λέγει ο πατήρ Σοφρόνιος κάπου, ότι όταν ένας άνθρωπος συναντά πράγματι το Θεό, τότε τα πεπρωμένα της ανθρωπότητας εκείνη τη στιγμή αλλάζουν. Εάν αυτό συμβαίνει με την ανθρωπότητα, πόσο μάλλον συμβαίνει με τον καθένα από μας, εάν τύχει να συναντήσουμε μπροστά μας έναν τέτοιον άνθρωπο. Αυτό νομίζω νομιμοποιεί και την κατάθεση μερικών σκέψεων από όλους όσους είχαν την τιμή και τη χαρά να συναναστραφούν με το πνεύμα του πατρός Σοφρονίου. Και ό,τι θα πω κι εγώ σήμερα είναι μερικά ψίχουλα από την υπέρ 25ετή αναστροφή με το έργο αυτού του θαυμαστού ανθρώπου. Βεβαίως, εκείνο το οποίο θα ήθελα εγώ να κάνω ενώπιον σας σήμερα, όσο γίνεται πιο περιληπτικά, είναι κάτι που αβίαστα, είναι μια έκφραση αυτού που αβίαστα γεννήθηκε μέσα μου ως αίτημα προσωπικό, δηλαδή η ένταξη του πατρός Σοφρονίου στην γενική, στην ελληνική πατερική παράδοση. Ναι, είναι σημαντικό, ο πατήρ Σοφρόνιος είναι ένας θεοδίδακτος, ένας διδακτός Θεού. Πλην όμως, η χωρία των διδακτών Θεού, που συναποτελεί την δική μας, την ελληνική μας πατερική παράδοση, διατρέχεται και διαρρέεται από ένα ρεύμα του αυτού Αγίου Πνεύματος, το οποίο δημιουργεί αυτούς τους διδακτούς Θεού κατά γενεάν, προφήτες κατά γενεάν. Είχα λοιπόν την επιθυμία από καιρό να διατυπώσω την εντύπωσή μου ότι ο πατήρ Σοφρόνιος είναι ένας γνήσιος και βαθύς ησυχαστής. Να το δείξουμε όμως αυτό με βάση τα ίδια τα κείμενα των πατέρων και μάλιστα με τα κείμενα του κορυφαίου ίσως εκπροσώπου, εκφραστή μάλλον, της ησυχαστικής θεολογίας, εννοώ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έξω και ο υπότιτλος, η έκσταση ως κάθοδος. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι αυτό το πράγμα στον ησυχασμό, πώς φτάσαμε ως εκεί και πώς ο πατήρ Σοφρόνιος εκφράζει ακριβώς αυτό το ρεύμα. Για να φτάσουμε ως εκεί, είναι αναγκαστικό να ερευνήσουμε λίγο την έννοια της εκστάσεως, της αναβάσεως προς το Θεό. Τι μορφές πήρε αυτή η έννοια στο παρελθόν, μέσα στην μακρά περίοδο της ανάπτυξης της ελληνικής πατερικής θεολογίας. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε, έχω το κείμενο, όλες οι εισηγήσεις είναι αναγκαστικά λίγο διδασκαλικές, λίγο σχολαστικές, αυτό επιβάλλει το πρόγραμμα και φυσικά ακολουθώ και εγώ το κείμενό μου, με ελάχιστες ίσως παρεκβάσεις αν χρειαστεί για μια καλύτερη κατανόηση. Δύο λοιπόν μεγάλες γραμμές θα διέκρινα και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σχεδόν όλοι μας σε αυτό, στην πατερική παράδοση όσον αφορά την έννοια της ανόδου στο Θεό, της εκστάσεως προς το Θεό. Μία είναι η πλατωνίζουσα γραμμή, λέω, γραμμή και η άλλη είναι η ησυχαστική γραμμή. Είναι ανάγκη να τα ξεχωρίσουμε αυτά απόλυτα, νομίζω. Η πρώτη, η πλατωνίζουσα, είναι αυτή η οποία έλαβε την κορυφαία έκφρασή της στο έργο του Οριγένη. Είναι βεβαίως συγγενής με την ανάλογη θεωρία φιλοσοφικής πλέον γνώσεως του ενός ή αναβάσεως προς το ένα, του Έλληνα μη χριστιανού φιλοσόφου Πλωτίνου, ο οποίος ήταν συμμαθητής του Οριγένη στη σχολή του Αμμονίου Σακά. Έτσι. Λοιπόν, θυμίζω λοιπόν ότι ο Πλωτίνος είναι κάποιος που θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή στην ουσία του και μάλιστα αυτή η ψυχή
περιάγεται σε έναν ουράνιο τόπο, ώσπου να πέσει από εκεί, και η πτώση αυτή συνιστά την κάθριξή της μέσα στο σώμα, πράγμα το οποίο φυλακίζει ουσιαστικά την ψυχή. Ο κόσμος της είναι ξένος, της είναι μια παγίδευση, και ο άνθρωπος, λέει ο σωστός, είναι αυτός ο οποίος ο διαθεωρίας το είναι έχων, αυτός ο οποίος θα εγκαταλείψει οτιδήποτε δεν είναι ψυχή και θα ανέβει διαθεωρίες προς το εν. Χωρίζει την ψυχή, είναι σημαντικά αυτά και θα δείτε αμέσως γιατί. Γιατί μπήκαν στην χριστιανική παράδοση, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Σε δύο μέρη είναι η ανώτερη ψυχή και η κατώτερη ψυχή. Η ανώτερη ψυχή έχει ως ουσία της το νου. Η κατώτερη ψυχή είναι αυτή που είναι συνδεδεμένη με το σώμα. Και είναι επίσης το παθητικό της ψυχής στην περίπτωση αυτή. Έτσι, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες. Πρέπει το σώμα και το παθητικό της ψυχής να τα εγκαταλείψουμε, λέει ο φιλόσοφος αυτός, ο μη χριστιανός, για να πάμε δια του ενώσου που είναι συγγενές με το ένα προς τα πάνω και να σωθούμε εγκαταλείποντας οτιδήποτε δεν είναι νους. Έτσι, εγκαταλείποντας τον εαυτό μας, τον ίδιο δηλαδή, κάτω. Τώρα, ο Πλοτίνος, ο Οριγένης, παρόμοια με αυτόν, διότι είναι πλατωνικός ο Οριγένης, έτσι, παρά την χριστιανική του ιδιότητα, στην ανθρωπολογία του είναι πλατωνικός, θεωρεί λοιπόν πως η ψυχή του ανθρώπου είναι κατά φύση συγγενής με το Θεό και χωρίζεται πάλι σε ανώτερη, η οποία έχει ως ουσία της το νου και προϋπήρχε του συγκεκριμένου ανθρώπου, και κατώτερη, που αποτελείται από το θυμικό, δηλαδή από τα συναισθήματα και από τις επιθυμίες. Είναι σημαντικό το ότι ο Οριγένης μας βεβαιώνει ότι η ψυχή του ανθρώπου προϋπάρχει, είναι πλατωνικός αυτό. Μόνο όταν πέσει προστίθεται στο νου το συναίσθημα και η επιθυμία, καθώς και το σώμα. Είναι και εδώ το σώμα δηλαδή τιμωρία της ψυχής. Και το παθητικό μέρος της ψυχής είναι επίσης τιμωρία της ψυχής. Έτσι. Και βεβαίως, ακόμα και στα έσχατα, λέει ο Οριγένης, το σώμα, εάν πρόκειται να επιβιώσει, θα επιβιώσει όχι ως υλικό σώμα, αλλά ως ένα αιθέριο σώμα, το οποίο είναι κάτι τελείως άλλο από το σώμα αυτό. Τώρα, αυτά μπορεί σε μερικούς να μην δημιουργούν δυσκολίες. Στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά αυτά δημιουργούσαν τεράστιες δυσκολίες και στον πατέρα Σοφρόνιο, πιστεύω. Λοιπόν, αυτή η πλατωνίζουσα και μονοδιάστατη πνευματικότητα που αφήνει έξω από την κοινωνία με το Θεό τόσο το σώμα όσο και το παθητικό μέρος της ψυχής, είναι ακριβώς το αντίθετο του ορθοδόξου ησυχασμού. Η διόρθωσή της δεν περίμενε φυσικά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αλλά άρχισε αμέσως και μάλιστα με τους Καπαδόκες πατέρες. Ακόμα και ο εξωτερικά φαινόμενος ως δήθεν επηρεασμένος από τον Πλατωνισμό, ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης, καταδικάζει τη θεωρία πως η ψυχή του ανθρώπου είναι κατά φύση συγγενής με τον Θεό. Η ψυχή είναι αποκλειστικά κτιστή, δημιουργημένη, ενώ εκείνος είναι άκτιστος. Το χάσμα μεταξύ τους είναι απέραντο και γεφυρώνεται μόνο από τη χάρη του Θεού. Η μετοχή στο Θεό δεν γίνεται δια του νόος μόνο, αλλά δια του όλου ανθρώπου, λέει και ο Γρηγόριος Ονύσης. Και βέβαια, εντάξει, για τους πιο φιλομαθείς μπορούμε να συζητήσουμε τη Στιχόνο. Βιβλιογραφικές ενδείξεις στο σημείο αυτό. Εκείνος που καθοριστικά μίλησε για ένωση επίσης ανθρώπου και Θεού είναι βεβαίως ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Ενώ η νέα τάση αυτή κορυφώνεται αναμφίβολα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος Μάξιμος αρνείται ρητός πως ουσία του ανθρώπου είναι η ψυχή μόνη ή μόνο το σώμα. Και μας λέει για ανοιγματικά ότι ο άνθρωπος είναι το όλον αυτού. Η ψυχή, το σώμα και κάτι άλλο. Η τελευταία αυτή έκφραση, ότι ο άνθρωπος είναι το όλον αυτού, σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς το άθροισμα ψυχής και σώματος, αλλά είναι επίσης και ο τόπος του όλου. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή να γίνει μια ξεχωριστή υπόσταση όλου του κτιστού και άκτιστου είναι, κατά χάριν. Ο άνθρωπος πληρώνεται μέσα στην καθολικότητα. Είναι μια όψη όλου του κόσμου κάθε άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Μάξιμος. Ας μην ξεχνούμε ότι η θεολογία των ακτίστων λόγων του Αγίου Μαξίμου μας λέει ακριβώς αυτό, πως ο Θεός λέγει, προτείνει δηλαδή στα όντα του είναι τους, αναμένοντας από αυτά το δικό τους κτιστό λόγο, την απάντησή τους. Δηλαδή, η οποία θα οδηγήσει μέσω αυτού του θεανθρώπινου διαλόγου, που κορυφώνεται με την ενσάρκωση του θεολόγου και με την Ανάστασή του, θα οδηγήσει στην πληρότητα του καταφύσιν τρόπου υπάρξεως των όντων στα έσχατα, στη Βασιλεία του Θεού. Αυτός ο διάλογος
που είναι η ουσία της νέας αυτής πνευματικότητας, λόγος Θεού, λόγος απάντηση ανθρώπου, ονομάστηκε από τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη συνεργία για πρώτη φορά. Είναι η περίφημη συνέργεια. Ή από τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, συνενέργεια, που είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ίδιες λέξεις για το ίδιο πράγμα. Τώρα, λαμπρό άνθος της παράδοσης αυτής είναι βεβαίως ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Δεν έχουμε χρόνο. Όσοι έχουν διαβάσει τον Άγιο Σημεώνα γνωρίζουν πραγματικά ότι ολόκληρα τα συγγραμματά του είναι ένα θαύμα και εκεί η ένωση γίνεται σώμα με σώμα, χέρι με χέρι και πους Χριστός και χείρ Χριστός και ψυχή με ψυχή και εδώ έχουμε πραγματικά να κάνουμε με μια ανθρωπολογία και μια κοινωνία μετά του Θεού η οποία είναι ναι. Κληρονόμος λοιπόν και κορυφαίος εκφραστής της πνευματέφορης αυτής παράδοσης που δεν είναι άλλη από αυτό που ονομάζουμε ησυχασμό είναι ο Αμφίβολο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι προκειμένου του έργου του είναι τα εξής. Πρώτον, πλήρης αποδοχή του παθητικού μέρους της ψυχής από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Δηλαδή των συναισθημάτων και της επιθυμίας στην προοπτική της κοινωνίας μετά του Θεού. Ου μόνον θεωρεί, αλλά και κοινωνεί του Θεού, εσμένα, λέει ο Παλαμάς. Υπονοώντας εδώ τη μακαριανή ένωση νου και καρδίας. Δεν σκεπτόμαστε μόνο το Θεό, τον αγαπούμε και τον αναγκαλιζόμαστε. Δεύτερον, πλήρης αποδοχή του σώματος. Κατά τις τριάδες των υπέρ των ενός εχαζόντων, το σώμα έχει ενσημενωμένες πνευματικές διαθέσεις. Το σώμα μπορεί να μετάσχει στη θέωση, όπως και το παθητικό της ψυχής. Ψυχοσωματικά αγαπούμε και μετέχουμε και κοινωνούμε μετά το Θεό. Είναι ένα ευλογημένο δημιούργημα του Θεού μαζί με την ψυχή και συνεπώς τρίτον, η ένωση με του Θεού είναι καρδιακή και νοερά και σωματική. Τα πάθη μας, λέει ο Παλαμάς, όχι μόνο δεν πρέπει να χαθούν, όπως μας δίδαξαν οι Στοικοί, αλλά πρέπει να μεταμορφωθούν εν αγιοπνεύματι, προκειμένου να αναγκαλιστεί όλος ο άνθρωπος, όλο το Θεό. Κατά χάριν. Και φτάνουμε κατόπιν του στην ουσία του θέματός μας. Ποια είναι η ουσία αυτής της νέας μη πλατωνικής αναβάσεως ή εκστάσεως προς το Θεό? Η περιγραφή την οποία παρουσιάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στον 7ο αντιρρητικό του μοιάζει εκπληκτική. Μας λέγει, δύο είδη ανόδου προς τον Θεό υπάρχουν, λέει ο Παλαμάς. Η πρώτη γίνεται δια του νοός μόνο. Αυτή την κάνουν, λέει, οι φιλόσοφοι. Και αυτή είναι φανταστική, την ονομάζει φανταστική, διότι παράγει είδωλα του Θεού. Και είναι και ψεύτικη. Αυτό που νομίζω ότι φτάνω όταν σκέπτομαι το Θεό είναι είδωλο Θεού. Η πραγματική άνοδος μετά του Θεού, λέγει ο Παλαμάς σε μια καταπληκτική του νομίζω φράση, γίνεται μόνον μεταπαντός είδους κτίσεως ή να το της εικόνος απικριβωμένων ή. Γίνεται με ολόκληρη την κτίση για να είναι πλήρες το κατ' εικόνα. Το κατ' εικόνα δεν αναφέρεται μόνο στο νου, ούτε μόνο στην ψυχή, αλλά και στο σώμα. Λοιπόν, μόνο με ολόκληρη την κτίση μπορώ να ανέβω στο Θεό. Ποτέ με τη φαντασία, με το νου μονάχα. Πρέπει να κουβαλήσω και το σώμα και το παθητικό της ψυχής και όλα τα όντα. Συνεπώς, η έκσταση άνοδος προς το Θεό, με άλλα λόγια, προϋποθέτει, σαν να μας λέει ο Παλαμάς, για να είναι πραγματική μια βαθύτατη κίνηση καθόδου. Γιατί για να τα κουβαλήσω όλα αυτά προς το Θεό πρέπει να κατέβω. Ούτως, η κένωση, ούτως ώστε ο Θεός, ο άνθρωπος να βαστάσει και να σηκώσει προς το Θεό ολόκληρη τη δημιουργία και όχι μόνο τη φαντασία ή το νου του. Ο σταυρός αυτής της καθόδου αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για την αναστάσιμη άνοδο του πιστού προς το Θεό. Δεν έχουμε να δει μια έκσταση έξω από τη δημιουργία ή τη φύση, αλλά έκσταση ή άνοδο ολόκληρη τη φύσεως του Θεού προς τον ανθρώπου, προς το Θεό μαζί με τον κόσμο. Ας έρθουμε τώρα στην περίπτωση του πατρός Σοφρονίου που μας ενδιαφέρει. Και μάλιστα στο ζήτημα αυτό το οποίο μας απασχόλησε αυτές τις μέρες, το θέμα της κενώσεως δηλαδή. Είναι φανερό ότι ο πατήρ Σοφρόνιος είναι ένας ησυχαστής. Και μάλιστα με την πλήρη έννοια του παλαμικού ησυχασμού, όπως την είδαμε παραπάνω. Θεωρώ πως δύο είναι οι μορφές της κένωσης, αλληλοσυμπληρούμενες στο έργο του πατρός Σοφρονίου. Πρώτη είναι η μορφή της θεοεγκατάληψης. Αν η θεοεγκατάληψη θεωρηθεί ως μια σοφή παιδαγωγία του Θεού προς τον ασκητή, τότε αυτή η παιδαγωγία. Τι είναι παρά μια προσπάθεια να μας θεραπεύσει ο Θεός από μια ειδιπαθή εντός εισαγωγικών απόλαυση της χάρη του, η οποία εισέρχεται ασυνείδητα στον πεπτοκότα άνθρωπο και τον οθεί ανεπίγνωστα σε ένα πιθανό πειρασμό ναρκισικής αδολεσχίας, ακόμα και μέσα στο φως της χάρη του Θεού. Τι είναι δηλαδή άλλο αυτή η σοφή παιδαγωγία της θεοεγκατάληψης παρά ένα κοινωνικό άνοιγμα της ψυχής. Το ασκητή προς τον κενωτικό εναγκαλισμό του πάσχοντος συνανθρώπου και της πάσχουσας κτήσεως
για να ανεβεί μαζί τους και μόνο μαζί τους προς το Θεό. Έτσι εξηγείται ίσως και το γεγονός ότι τη μεγάλη θεοεγκατάληψη δεν την παθαίνουν συνήθως οι απλοί πιστοί, αλλά κυρίως οι διανοούμενοι ασκητές και πιστοί, και τέτοιοι είναι συνήθως και πολλοί πατέρες, αφού αυτοί ακριβώς έχουν μεγαλύτερο πειρασμό από τους άλλους να δολεσχίσουν σε μια ατομική νοητική θεωρία του Θεού, με τον πιθανό επικίνδυνο ναρκισισμό, αφήνοντας την υπόλοιπη δημιουργία κάπως στο περιθώριο. Όπως φάνηκε ήδη, το δεύτερο είδος κένωσης, στο οποίο οδηγεί παιδαγωγικά και φιλάνθρωπα η πρώτη κένωση, είναι ακριβώς η χάρη της περιχωρήσεως. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ο πατήρ Σοφρόνιος ονομάζει γένεση της υποστάσεως μέσα στη γεστημάνιο προσευχή, έτσι, ασκητική και λειτουργική, για όλο τον κόσμο. Με την πρώτη κένωση, λοιπόν, δίνεται η χάρη για τη δεύτερη. Αυτά κατατίθενται για να τα στοχαστούμε. Ας σημειωθεί πως η θεοεγκατάληψη, όταν κατανοηθεί σωστά, ως σοφή δηλαδή θεραπεία της φιλαυτίας, όχι μόνο δεν γεννά απελπισία, αλλά αυξάνει πολύ και τη χαρά και την ευγνωμοσύνη στη συνέχεια, και την χαρά, την ευδοξολογία του πιστού, για την εναλυθία αγαπώς αγάπη του Θεού, που δεν χαρίζεται απλώς, αλλά και παιδαγωγεί τον άνθρωπο. Δεν του δίνει απλώς τον εαυτό του για να τον απολαύσει, αλλά τον παιδαγωγεί και στο άνοιγμα που θα φέρει και το πραγματικό ανέβασμα πλέον προς το Θεό. Με την προσευχή υπέρ όλου του κόσμου δίνουμε τώρα πλέον υπόσταση στην κοινή ανθρώπινη ουσία. Με την προσευχή της αγάπης προς την ομοούσιά μας ανθρωπότητα γινόμαστε δυναμικά υποστάσεις της όλης ανθρώπινης ουσίας, καθώς και όλης της κτήσης. Ενώ προηγουμένως υπαρξιακά ήμασταν απλώς λογικά κομμάτια της ανθρώπινης αλλά και της κτιστής εν γέννη ουσίας. Έχουμε δηλαδή εδώ ξανά την ουσία του παλαμικού ησυχασμού, στον πατέρα Σοφρόνιο. Έκσταση διακαθόδου. Ο άνθρωπος που δίνει με ταπείνωση υπόσταση σε όλη τη δημιουργία, ανεβάζοντάς την στο Θεό, μιμούμενος δηλαδή κατά χάριν το έργο ακριβώς και την κίνηση του ενανθρωπίσαντος λόγου. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος φορεύς, όπως λέει ο Σοφρόνιος, του θεανθρωπίνου είναι. Και συνεχίζει, σπάνιων φαινόμενων συνδυάζουν τα ακραίες καταστάσεις των παθημάτων της αγάπης και των θρίαμβων αυτής. Ο άνθρωπος αναγεννηθείς εκ της θεάφτης προσευχής, διαμέσου του ζωοποιού πόνου, εισέρχεται βραδέως εις ενεργόν αίσθηση της αναστάσεως της εαυτού ψυχής. Και είναι φοβερό πώς συνδέει τα δύο. Είναι ένα συγκλονιστικό σημείο αυτό, γιατί βλέπουμε εδώ την ταύτιση της προσωπικής αναστάσεως με της εκστατικής δηλαδή ανόδου προς το Θεό, με τη ζώσα περιχώρηση των πάντων, με το κουβάλιμα, δηλαδή όλης της πάσχουσας δημιουργίας στα πόδια του Θεού. Η ανθρώπινη εσωτερικότητα συμβαδίζει εδώ απόλυτα με την πιο βαθιά κοινωνικότητα και μάλιστα εις τρόπον ώστε η μία να επαληθεύει την άλλη. Η αυθεντική εσωστρέφεια εκφράζεται ως ταπεινή και ενωτική κοινωνικότητα, η οποία με τη σειρά της, μόνο με την ταπεινή κένωση του έσω ανθρώπου, είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Στο σημείο αυτό θα ήθελα ένα ελάχιστο σχόλιο πάνω σε αυτό το οποίο λέμε, να το συζητήσουμε ή να το σκεφτούμε. Μια σκέψη καταθέτω. Εάν πρέπει να σκεφτούμε ως ουσία της θεοεγκαταλείψεως την παιδαγωγία προς την κοινωνική περιχώρηση, τότε θα πρέπει να πούμε ότι η εγκατάλειψη του Χριστού είναι η δεύτερη μορφή εγκατάλειψης. Δηλαδή, ο Χριστός πάσχει, εγκαταλείπεται υπέρ ημών. Σε εμάς η πρώτη μορφή κένωσης είναι παιδαγωγική για εμάς τους ίδιους. Στη συνέχεια, παιδαγωγούμεθα, δηλαδή δεν είναι μίμηση του Χριστού ακριβώς η πρώτη κένωση, αλλά η δεύτερη κένωση, η περιχωρητική κένωση. Αυτό είναι. Λοιπόν, η αυθεντική εσωστρέφεια εκφράζεται ως ταπεινή κοινωτική κοινωνικότητα, η οποία με τη σειρά της, μόνο με την ταπεινή κένωση του έσω ανθρώπου, είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Μια έσχατη παρατήρηση. Έχει υποθεί και νομίζω σωστά ότι ο πατήρ Σοφρόνιος, δεν έχουμε πολύ χρόνο να αναλύσουμε τα κείμενα, έχει επηρεαστεί από τη ρωσική θεολογία και αυτό είναι αληθές. Στο βαθμό όμως που συνέβη αυτό, στην πραγματικότητα ο πατήρ Σοφρόνιος έχει διορθώσει, πιστεύω, τη ρωσική θεολογία, τόσο του Μπουλγάκοφ όσο και κάποιων άλλων. Ο Μπουλγάκοφ στηρίζεται κυρίως στο Σέλινγκ και στον Χέγκελ, και εδώ η κοινωνία και η κένωση είναι προεπινοημένα, αφηρημένα σχήματα. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα.
Εδώ δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει μια νομοτέλεια ουσιαστικά. Αντίθετα, στη ζωή του ησυχαστή υπάρχει η ενότητα και υπάρχει και η κένωση, αλλά εδώ είναι μια σταυρική και μαρτυρική περιχώρηση των όντων και ένα κουβάλιμα βήμα προς βήμα στα πόδια του Θεού και είναι θυσιαστικά ενεργούμενη. Εδώ το ομοούσιο ενεργείται σταυρικά, με όλη την ψυχή, με νου, με καρδιά και με αγάπη και με όλο το σώμα που μετέχει σε αυτό τον ασκητικό αγώνα. Και έτσι ο άνθρωπος ολόκληρος γίνεται αγάπη, εισερχόμενος στο φως της πραγματικής θείας γνώσεως. Ελάχιστες δύο κουβέντες μόνο είχα υποσχεθεί στον πατέρα Ανδριανό να πω δύο λόγια για τη δυτική θεολογία, δεν έχουμε χρόνο. Η δυτική πάντως θεολογία γνωρίζει πάρα πολύ καλά την άνοδο προς το Θεό μέσω του ακινάτη, μέσω του νου. Έτσι. Χωρίς το σώμα και χωρίς τον κόσμο ίσως. Παρά τα αυτά βρίσκεται στο σημείο σήμερα του να αρχίσει να καταλαβαίνει αμυδρά τον πιθανό ατομικισμό και την παθητικότητα που εγκλεί η άνοδος αυτή, αφού δεν διαθέτει ούτε κοινωνικότητα, μετοχή των άλλων ανθρώπων, ούτε συνέργεια πραγματική με τον Θεό. Για λόγους περίπλοκους, δεν μπορεί η ενέργεια η ανθρώπινη, η θέληση η ανθρώπινη να επηρεάζει το θέλημα του Θεού. Και η έλλειψη θεολογίας ακτής των ενεργειών κλπ. Δημιουργεί μεγάλη δυσκολία στο να υπάρχει πραγματική σχέση. Άρα η σχέση είναι παθητική και είναι και νοητική και αφήνουμε τον κόσμο απ' έξω. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν στους δυτικούς, εξηγώντας τους τα μεγάλα αυτά ανοίγματα που έχει πραγματοποιήσει η Ορθόδοξη Θεολογία εδώ και αιώνες. Θα τελειώσω με μια προσωπική μου εμπειρία, αν μου επιτρέπετε, γιατί συνάντησα κάποιους απλούς ανθρώπους στη διάρκεια των ημερών αυτών, οι οποίοι ήταν εκστασιασμένοι και απογοητευμένοι μαζί με όλα αυτά τα οποία άκουσαν, αισθανόμενοι ότι δεν θα καταφέρουν ποτέ να ακουμπήσουν αυτά τα τεράστια ύψη, τα ανεμοδαρμένα ύψη αυτά. Και τα... Λοιπόν, μου συνέβη κάποτε το εξής. Ήμουν νεοχειροτόνητος πρεσβύτερος και ο επίσκοπος, στον οποίο ανήκα τότε, θα το πω προς παρηγορία αυτό, μου ζήτησε να κάνω τον ιεροκήρυκα, μου έδωσε 5-6 μικρά ασήμαντα χωριουδάκια, με αγράμματος και φτωχούς ανθρώπους και μου λέει θα γυρίζεις στα χωριά αυτά και θα μιλάς στους ανθρώπους αυτούς. Την ίδια εποχή εγώ έκανα τη διδακτορική μου διατριβή με τον Άγιο Περγάμο και ήμουν εξαιρετικά υπερήφανος, αισθανόμουν ότι βρίσκομαι στην κυριολεξία, στην πρώτη γραμμή της θεολογίας, εξαιρετικά ευεργετημένος, αισθανόμουν. Παρά τα αυτά, το ιερατικό καθήκον με υποχρέωνε να κοινωνώ με τους απλούς αυτούς ανθρώπους. Μετά από λίγο, φοβάμαι ότι η εμπειρία μου μετεβλήθη σε θεό εγκατάλειψη, διότι αισθανόμουν τόσο άσχημα ερχόμενο σε επαφή με ανθρώπους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τίποτα από ό,τι έλεγα, με κοιτάγανε με βαθιά απορία κάθε φορά που άνοιγα το στόμα μου και βαριά μοναξιά και μια αίσθηση ερήμου με πλημμύριζε, η οποία σιγά σιγά έλαβε μορφή βαρέως πόνου, όχι για την ανθρωπότητα φυσικά, αλλά για την αίσθηση αυτή της αποκοπής από την κοινότητα. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω, δεν υπήρχε τρόπος. Παρά τα αυτά, από αγάπη και σεβασμό στον επίσκοπο, ήμουν υποχρεωμένος να το κάνω αυτό. Και ακούστε τι μου έκανε ο Θεός μία μέρα. Πήγα σε ένα τέτοιο χωριό και απογοητευμένος έκανα τη λειτουργία, απογοητευμένος μίλησα και εξίσου απογοητευμένος βγήκα έξω μαζί με τον αγράμματο παπά και δύο εντελώς αγράμματους επιτρόπους να πιω ένα καφέ. Στον καφενέ που ήταν απ' έξω από την εκκλησία ακριβώς. Και εκεί που βρισκόμουν και θρηνούσα τον εαυτό μου, πώς βρέθηκα εγώ εδώ και τι κάνω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Όπως έλεγε κάποτε ένας μεγάλος πατήρ, εν Αθήνες, μόνοι υπάρχομεν, και τα χρόνια του Βυζαντίου, έτσι, ήταν ερημιά η Αθήνα. Και στην Αθήνα, όποιος πήγαινε από την Κωνσταντινούπολη, ήταν εξορία. Έτσι λοιπόν έλεγα κι εγώ, μόνοι υπάρχομεν. Ακούω ξαφνικά έναν από τους απλούς αυτούς επιτρόπους να μου λέει το εξής. Που λες, Πάτερ, ξέχασα να σας πω ότι ο ναός στον οποίο λειτουργήσα έχει εγγενιαστεί πριν 2 εβδομάδες. Εγγενιαστεί. Που λες, Πάτερ, μου λέει, είχα μια απορία εγώ και ο φίλος μου από εδώ. Αυτός ο ναός εγγενιάστηκε πρόσφατα, αλλά τον είχαμε για καιρό μη εγγενιασμένο. Και είχαμε την εξής απορία. Τα μυστήρια άραγε τελούνται, αν ο ναός δεν είναι εγγενιασμένος.
όπως τελούνται κανονικά όταν εγκαινιαστεί. Εγώ βέβαια απόρρισα, λέω, τι απορία είναι τούτη, γύρισα. Και ξέρεις, λέει, μου λέει, τι κάναμε. Κάναμε μία εβδομάδα νηστεία και ζητήσαμε από τον Θεό να μας δείξει. Και την Κυριακή που λες, Πάτερ, πριν την εγγένεια, είδαμε εκείνο το κατάλευκο φως πάνω στην Αγία Τράπεζα να κατεβαίνει την ώρα του καθαγίασμου. Εγώ τρομοκρατήθηκα φυσικά. Τι φως είναι αυτό? Μου λέει και ένα... Ναι, είδα, λέει, το φως μετά από μια εβδομάδα νηστεία να κατεβαίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Λέω, τι φως είναι αυτό? Είναι ένα... Πάτερ, εν τω μεταξύ νόμιζε ότι μίλαγε σε κάποιον ειδήμονα ο Επίτροπος. Και μου λέει, μα το φως αυτό, το πέρελαμπρο, λέω, του ηλίου. Ποιο ηλίου, Πάτερ, λέει, του ηλίου είναι σκοτάδι μετά. Είναι ένα φως το οποίο λευκό και λοιπά. Και έντρομος τον άκουσα να λέει, ότι και βλέπεις, λέει, και άλλα πράγματα όταν φανεί το φως αυτό. Βλέπεις και μελούμενα και προηγούμενα και καταστάσεις και είναι... Λέω, εν τω μεταξύ αυτό το έλεγε εντελώς ανυπερήφανα, χωρίς καν να σκέπτεται τι είναι αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή έλεγε. Και τον ρωτώ, το έχετε ξαναδεί αυτό το φως? Βέβαια, λέει, το έχουμε ξαναδεί. Και μάλιστα με κοίταγε παράξενα, διότι πίστευε ότι εγώ είμαι ειδικός στα θέματα αυτά. Και ναι, κάποια στιγμή γυρίζω και του λέω, πώς ζεις? Πες μου πώς ζεις. Τι πώς ζω, μου λέει. Ζω φυσιολογικά, τι ζω? Λέω, τι κάνεις τη ζωή σου, πώς περνάς? Δεν κάνω, λέει, τίποτα. Τι κάνεις? Υπομονή, μου λέει, κάνω. Υπομονή κάνω. Α, να σου πω, λέει, τις προάλλες, λέει, κάποιος μου έκανε ζημιά στο χωράφι. Και εγώ πήγα και του βάψα το φράχτη τη νύχτα. Και μετά του κόψα και ξύλα, κρυφά. Έτσι, λέει, για να κάνω την υπομονή. Και έτσι αυτός έζησε με την θέα του ακτίστου φωτός και με την άνοδο την πραγματική στο Θεό μαζί με τους άλλους και μάψαμε ένα στην Θεοεγκατάλειψη. Ευχαριστώ πολύ.